Εδώ λοιπόν σήμερα τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε, πώς προχωράμε αφού έχουν γίνει αυτά τα πρώτα βήματα, έχουν γίνει βασικές επιλογές, έχει δοθεί το προεδρικό διάταγμα, έχει καθοριστεί οι θέσεις, έχει καθοριστεί ο αριθμός. Τώρα εδώ συζητάμε, είναι ένα επόμενο βήμα, εξεδόθη χθες νομίζω μία συγκεκριμένη εγκύκλιο στα πλαίσια της εξειδίκευσης πια των υπουργικών αποφάσεων για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων για την ένταξη και την πιστοποίησή τους για την ένταξη στον κλάδο ΠΕ επιτελικών στελεχών. Ποιος έχει σχεδιάσει αυτό το πρόγραμμα? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν που θα γίνει. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού. Εδώ υπήρξε υποστήριξη από την DG Reform, από την Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την Expertise France και από το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Institut National du Service Public, είναι η παλιά ΕΝΑ. Θα το υλοποιήσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το πρόγραμμα αυτό. Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει σε αυτό το πρόγραμμα προφανώς είναι η προετοιμασία του κλάδου των στελεχών προκειμένου να στελεχώσουν τον κλάδο των επιτελικών στελεχών έτσι όπως σας τα περιέγραψα. Και για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό οι υποψήφοι οι οποίοι θα προέρχονται και από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και από την ευρύτερη δεξαμενή των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια εξαιρετικά απαιτητική διαγωνιστική διαδικασία. Όπως σας είπα, πράγματι απευθύνεται σε αποφύτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και σε λοιπά στελέχη του δημόσιου τομέα. Υπάρχει τώρα εδώ, θα δοκιμάσουμε σε αυτή τη διαδικασία την διαγωνιστική, κάτι καινούριο, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει μέχρι τώρα, η διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα γίνει εξ αποστάσεως, και θα γίνει με τη χρήση εργαλείων AI, τεχνητής ευφύειας. Θα σας εξηγήσει λίγο περισσότερα η κυρία Πρόεδρος εν συνεχεία στην παρουσίασή της. Αυτό είναι ένα μοντέλο διαγωνιστικής διαδικασίας, χρησιμοποιείται στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού πια. Στην πραγματικότητα στηρίζεται σε ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, και διεξάγεται, αυτό είναι η χρήση, έτσι όπως μου το έχουν εξηγήσει και εμένα, της τεχνητής ευφυΐας, διεξάγεται με την δυνατότητα από αυτά τα εργαλεία να παρακολουθούν και να διασφαλίζουν την ακεραιότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας, παρότι, ας το πω, δεν υπάρχει επόπτης εκείνη τη χρονική στιγμή στο σημείο που είναι ο υπολογιστής και όπου δίνει το τεστ ο διαγωνιζόμενος. Αλλά υπάρχουν τεχνικές οι οποίες διασφαλίζουν την ακεραιότητα της διαδικασίας. Αυτό είναι εξαιρετικά πρωτοποριακό, είναι εξαιρετικά καινούριο, είναι εξαιρετικά καινοτόμο, είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε στην Ελλάδα και επομένως εδώ ακολουθούμε μια καλή πρακτική. Θα δούμε το πώς θα πάει.